ξεκινάει η Ελένη. Ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξεκινάει ή τώρα ξεκινάει. Πότε ξεκινάει. Προς τις 30. Όπου δεν είχα ιδέα. Και εγώ νομίζω προς το τέλος του μήνα. Κάτσε να δούμε πρώτη πάσα, ήταν λάθος. Τι έχεις να μας πεις. Έχω να πω για τις αλλαγές, έχω πάρα πολλές αλλαγές. Μπορώ να σας αναδιάσω καμιά δεκαριά. Θα ξεκινήσω από την αλλαγή στο σκηνοθέτη. Αλλάζει σκηνοθέτη. Ο Μπαρμπουζάνης δεν είναι. Ήταν πριν από δύο χρόνια μπήκε ο Μπαρμπουζάνης σε αυτή τη θέση. Ο Μπαρμπουζάνης, ο οποίος ήταν διευθυντής φωτογραφίας. Και πολύ καλός, ναι. Και πρώτη φορά δοκίμασε το ρόλο του σκηνοθέτη. Μαζί με την Ελένη Μεταράκη. Μετά από προτροπή της Ελένης και εκείνος βέβαια είχε φροντίσει να της προτείνει πράγματα και εκείνη πάντα είναι ανοιχτή σε προτάσεις. Πάντα εγώ ξέρω ότι το ήθελε πολύ. Ναι, της έλεγε προτάσεις και εκείνη, εν πάση περιπτώσει, δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους όπως και τώρα ο σκηνοθέτης της. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στην ομάδα του Σταύρου Ζερβάκη. Ο νέος της, ο Νίκος Αγγελόπουλος. Δεν ξέρω αν είναι σχέση με τον Αγγελόπουλο, θα είναι πολύ αργή η εκπομπή, θα πάει σε 4-5. Θα ξεκινάει στη μία, τελειώνει 5. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τέλειωσαν οι ιδέες του κ. Μπαρμπουζάνη. Πώς? Τέλειωσαν οι ιδέες. Όχι, αλλά είχε δώσει μια πρώτη παρτίδα. Και του είπανε θα συνειδητοποιήσουμε για τη δεύτερη όταν είναι να μας πεις. Ναι, νέο σκηνοθέτης, νέα πράγματα, νέες ιδέες. Πάει ο Μπαρμπουζάνης. Τι ωραία που τα είπες. Ούτως ή ο Μπαρμπουζάνης συνεργαζόταν με το Open και είχε κρατήσει μόνο τη συνεργασία με την Ελένη. Είχε ζητήσει επειδή είχαν και μια προσωπική σχέση. Τώρα πάει και η Ελένη μόνο Open. Πάμε, προχωράμε. Η Μαντώ θα είναι. Η Μαντώ Καστεράτου θα είναι στην ομάδα. Πολύ ωραία. Και με το καλό και τα γεννητούρια. Ναι, την αγαπάμε.